inside me. With your loaded
Γιατί τους αρέσει? Έχει μάλλον πολύ ενέργεια, εγώ αυτό νομίζω. Έχει πάρα πολύ ενέργεια. Πολύ πάθος, πολύ ένταση και πολύ χημεία. Αυτό το μεταλλαγμένο rock and roll που παίζουμε, ναι, αυτό το. Και
Κουνιέται ο κόσμο γενικώ στα live, έτσι έρχεται και ξεδίνει, ρε παιδί μου. Ναι. Περνάει όμορφα, υδρώνει, πώς το λέω. Το όνομα είναι μια αναφορά στο 1929, τέλος πάντων, στο μεγάλο κράκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι banksters ήταν ουσιαστικά οι μεγαλοστελέχοι τραπεζών και μεγάλων πιστωτικών οίκων, οι οποίοι κερδίσανε από όλο αυτό το κράκ. Και υπάρχει και σύνθετη λέξη από τον gangsters και τον banker. Ουσιαστικά τότε συνέβη αυτό το πράγμα. Εμείς το συνδέσαμε απλά με μια πάρα πολύ απλή σημερινή λογική που βλέπουμε γύρω μας, αυτόν τον υπαρκτό σουρεαλισμό που ζούμε, α και β, we're out there for your money, όπως λένε και οι Sex Pistols. Ήρθαμε να σας πάρουμε τα λεφτά. Τόσο απλά. Είναι εκπληκτικές τράπεζες το σύστημα. Ναι. Το δικό μας αρέσει πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ υπέρ αυτού του συστήματος. Και για το έγκλημα εννοείται, πολύ υπέρ. Και το όνομα το έβγαλε ο Γιώργος ο Πανταλέων, ο παλιός μας ο μπασίστας, ο πρώτος μπασίστας. Νομίζω ότι μέσα σε μια εξαετία έχουν γίνει πολλά για την μπάντα. Δηλαδή, σίγουρα έχει γίνει τριψήφιος αριθμός από live και υπάρχει και υλικό βέβαια για να γίνει όλα αυτά. Αν δεν υπάρχει υλικό, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Νομίζω κάνουμε μόνο μεγαλοπίβολα σχέδια, τα οποία καταρρύπτονται συνεχώς. Αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Αλλά ναι, εντάξει. Κάτω. Η μπάντα, ναι, είναι προτεραιότητα, πιστεύω, για όλους μας. Βέβαια, έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Δεν είναι ότι έχουμε οικονομική εξασφάλιση από αυτό, ώστε να μπορείς να είσαι 100% μόνος αυτό. Αλλά προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο να τον αφιερώνουμε. Εγώ νομίζω ότι αν δεν έχεις γενικώς κίνηση και, πώς το λένε, προοπτικές, τελματώνει το πράγμα. Δηλαδή πάντα, ας πούμε, μόλις κάναμε παρουσίαση τον προηγούμενο δίσκο και ήδη έχουμε στα σκαριά τον επόμενο. Δηλαδή υπάρχει υλικό ήδη έτοιμο για να στοιχειοθετήσει η επόμενη δουλειά. Ότι γενικώς αν δεν κοιτάς μπροστά και δεν κοιτάς μακριά, το πράγμα τελματώνει. Πώς, σαπίζει, ας πούμε, άμα δεν κινείται, τελματώνει και τελειώνει. Και νομίζω ότι αυτό μας κρατάει. Πάντα έχουμε κάτι να προσβλέπουμε. Ένα live, ένα δίσκο, μια παγκόσμια περιοδία ενδεχομένως. Ποτέ δεν ξέρεις πώς έρχονται τα πράγματα στη ζωή. Rock and roll misses you. Rock and roll misses you.
rock and roll message to you. A rock and roll message to you. Don't give the combination to yourself. Spit it on your rock and roll. Fucking explosive inside me. And I don't really care how you find me. It's what you say, not what we say. Because of the stage you goddamn wanna be. Και πολύ happy people. Εντάξει, ανάλογα και πώς το ορίζεις αυτό. Δεν ζούμε και μέσα στη μιζέρια ή δεν είμαστε δυστυχισμένοι, αλλά πιστεύω ο καθένας έχει προβληματισμούς, είτε προσωπικούς, είτε σε σχέση με το τι συμβαίνει γύρω μας. Και νομίζω ότι αυτό βγαίνει και στη μουσική, στους στίχους και σε αυτό που κάνουμε γενικώς. Προβληματισμένοι, ναι, αλλά όχι δυστυχισμένοι. Και η μουσική και οι στίχοι μπορεί να φαίνονται έτσι ελαφρώς, ότι είναι πιο αλέγκρι κτλ. Αλλά νομίζω ότι αν κοιτάξεις λίγο πιο βαθιά και στα στιχάκια και στη μουσική, νομίζω βρίσκεις έτσι, τους καταλαβαίνεις αυτούς τους προβληματισμούς. Εντάξει, δεν είναι ότι έχουμε κάποια μηνύματα, ότι έχουμε κάποια μαθήματα να δώσουμε εκεί έξω στην κοινωνία σε σχέση με το πώς θα είναι. Είναι πράγματα που σκεφτόμαστε, μας προβληματίζουμε και τα εξωτερικεύουμε απλώς, χωρίς να σημαίνει ότι έχουν μια διδακτική χρειά, ας πούμε, για τον οποιοδήποτε. Όχι, όλο αυτό προκύπτει από ένα αλυσβερίσι με τον κόσμο. Είτε αλλιώς δεν νομίζω ότι θεωρούμε ποτέ τους εαυτούς μας ότι είμαστε σε σχέση με τον κόσμο, ότι υπάρχει ένα άλλο σχήμα. Πάντα είμαστε επί ίσης όρης με τον κόσμο, οπότε αυτό που έχουμε να πούμε απλά είναι μια, πώς να το πω, μια αυτοέκφραση και από τον κόσμο μας γυρνάει πίσω αυτό το πράγμα κάπως. Δεν θα κουνήσουμε το δάχτυλο ποτέ σε κανέναν, ας πούμε. Δεν είναι η λογική μας αυτή.
Παίζαμε στο Καντίνα Τροπικάνα, σε ένα μαγαζί εδώ πέρα, σε μια στοά, και κάναμε soundcheck, ήταν ένα ζευγάρι και ξαφνικά λέει, όταν μας άκουσε στο soundcheck λέει, τι βλακίες είναι αυτά που ακούμε, αλλά εκείνη τη στιγμή ακριβώς σταμάτησαμε να παίζουμε και ακούστηκε και ήταν πολύ αυτό. Και ένα πολύ ωραίο ήταν στο φεστιβάλ Άμεσης Δημοκρατίας όταν είχαμε παίξει, που έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο σόλο ο Δημήτρης. Είχαμε βγει έτσι 6 ώρα το πρωί, λίγο σουρωμένη, ήταν λίγο περίεργη η performance. Και τέλος πάντων έκανε ένα σόλο και ήταν από κάτω ένας τύπος έτσι που μας πετούσε γενικώ κουτάκια. Και ήταν ωραίος τύπος. «Είσαι ο βασιλιάς του σόλο!» «Βάσκαλος!» «Είσαι ο βάσκαλος του σόλο!» Ναι. Νομίζω ότι αν γενικώς δεν είχαμε πάντως θετικά σχόλια και τέτοια, δεν θα πήγαινε τόσο μακριά το πράγμα. Γιατί, ρε φίλε. Γιατί αν έχεις αρνητικά σχόλια. Αν έχεις 9 στα 10 και σου λένε, γιατί παίζεις. Κάνε κάτι καλύτερο με τη ζωή σου, ξέρω εγώ. Ναι. Πάντως δεν μας έχουν πετάξει ούτε ένα ακόμα. Ναι. Φλεγόμενα. Πολύ κρυμμένο. Girl. We'll do it on my own.
bad girl. We'll give you a night in our room. Kiss on the toes, man, baby, we're not all day with you. Well, I'm a madman, baby. Yeah, I'm a madman. Woo! I'm a madman, baby. I'm a madman. Yes, I'm a madman, baby. Trying to get to you. Well, I'm a madman, baby. Well, right. Okay. Happy smile, I wanna see. No signal on the beat. Digital catastrophe. No electricity. People crazy dance, I wanna see. Down mouth, I wanna see. Down mouth, I wanna see. Down mouth, I wanna see. Come on, baby, make something burn down. Wake up now. Everything is falling down. And we're all kings without a crown. But how to see you on the round. Shake up, shake up, shake. I wanna see. Down mouth, I wanna see. Down mouth, I wanna see. Down mouth, I wanna see. Come on, baby, make something burn out. Happy smile, I wanna see. No signal on the beat. No electricity. Digital catastrophe. People crazy dance, I wanna see. Down mouth, I wanna see. Down mouth, I wanna see. Down mouth, I wanna see. Come on, baby, make something burn, I wanna see. Down mouth, I wanna see. Down mouth, I wanna see. Down mouth, I wanna see. Come on, baby, make something glow up now.
looking around. See nothing but the rage. Good intentions count for nothing now. And they're at your dreams. You're working for your enemy. Το γράφουμε νομίζω και αυτό γενικώς και το λέμε, ότι μας ενδιαφέρουν τα χρήματα, μας ενδιαφέρει η δόξα, η ύστερη φήμη που λέγανε οι αρχαίοι μόν, και να περνάμε όμορφα. Στα live δηλαδή να περνάμε όμορφα, να παίζουμε και να καταβαίνουμε με το χαμόγελο μετά. Να περνάμε ωραία στα live μας και νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνει και ο κόσμος, περνάει καλά και ο κόσμος, αλλά σβερίσει δεν είναι στο κάτω-κάτω της γραφής. Έτσι δεν γίνεται. Η δουλειά ενός καλλιτέχνη είναι αμύθιτης αξίας. Ναι, οπότε να, μπορούμε να πούμε ότι βγάζουμε δισεκατομμύρια. Δεν ξέρουμε ούτε εμείς. Οι γυναίκες είναι αυτονόητο, δεν είναι, εντάξει. Για να μην λες ότι το αποφεύγουμε δηλαδή. Να μην αντιπαρέρχεσαι την αντιπαροχή του αντιπαρέρχομαι. Αντιπαρέρχεσαι μάλλον, γιατί είναι τέτοιο να παρέμφατο αυτό. Ναι, ποιος δεν παίζει rock and roll και για αυτό το λόγο δηλαδή. Γυναίκες. Και για τις γυναίκες, ναι. Αλκοόλ, γυναίκες, χορός. Οι γυναίκες παίζουν rock and roll. Οι γυναίκες, όχι, για αυτό το λόγο. Οι γυναίκες δεν ξέρω αν παίζουν. Όταν παίζουν οι γυναίκες rock and roll, δεν ξέρω τι γίνεται. Driving me down.
beautiful wife. They never run and fight like a wildlife, right? They never run and fuck you, dispose of pain. It's a name for my game, and I'm getting the shame. It's never gonna end, here we go. Life, I'm a personal disguise, and I'm moving my thighs as if they're gonna break, don't you know? It's a never-ending fight, like a wildlife ride. A never-ending fight, you disposable wife. A never-ending fight, like a wildlife ride. Never-ending fight, you disposable. Disposable wife, a never-ending fight, like a wildlife ride. Never-ending fucking disposable. Left wing, right wing, mid wing, error. Every day we spend in terror. Think and think, but we just don't get it. Repetition gives you that you try so hard, but can't forget your life. It's a never-ending fight, like a wildlife ride. A never-ending fight, black and white, light, right. Never-ending fight, you disposable wife. A never-ending fight, black and white, light, right. Never-ending fuck 'em, disposable. Το 80 και το 90 δεν εξάγαμε τόσες πολλές μπάντες. Τώρα έχουμε και full εξαγωγή. Δηλαδή, τότε ξέραμε μόνο τους Last Drive οι οποίοι είχαν κάνει κάποια πράγματα στο εξωτερικό κτλ. Πλέον είναι πάρα πολλές οι μπάντες. Και όχι μόνο στο δικό μας το χώρο, αλλά και στο χώρο του metal και του stoner, ειδικά του stoner. Αλλά υπάρχει και παραγωγή, νομίζω, γιατί έχει ο κόσμος κάτι να πει. Δηλαδή, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, η έμπνευση δεν είναι κάτι που συμβαίνει, πώς το λένε, μεταφυσικά. Βλέπεις όλα αυτά τα πράγματα γύρω σου, έχεις κάτι να πεις. Παίζεις, τζαμάρεις. Εγώ δεν νομίζω ότι σταμάτησαν ποτέ να βγαίνουν καλές μπάντες στην Ελλάδα, είτε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, είτε στην επαρχία. Απλά τα τελευταία χρόνια, όπως λες, είναι πιο εύκολο και πιο φτηνό κάποιες μπάντες να κάνουν μια καλή ηχογράφηση, γενικώς να προωθήσουν τη δουλειά τους μέσω social media, ας πούμε, ή οτιδήποτε. Οπότε ίσως να γίνονται πιο πολλές μπάντες γνωστές που σε παλαιότερες εποχές να τους ήξερε ένας πολυθύστος κύκλος μόνο. Γενικά πιστεύω ότι υπάρχει καλή και κακή μουσική, η οποία η καλή ξεχωρίζει γιατί είναι διαχρονική ή πιστεύεις ότι την έχεις ακούσει, κάπως το ξέρεις αυτό το κομμάτι, και πιστεύω ότι θα πρέπει να έχεις να πεις κάτι, σαν άποψη, άμα δεν έχεις να πεις κάτι, είναι τόσο εμπορικό που έρχεται και φεύγει, δεν θα προχωρήσει ποτέ. Ενώ ουσιαστικά μια μπάντα, και πιστεύω ότι οι μπάντες τώρα που ξεχωρίζουν είναι αυτές που έχουν να πούν κάτι, κάτι καινούριο, κάτι όμορφο, κάτι που φαίνεται μέσα από το συναίσθημα.
προσωπικά ακούω συνήθως μουσική από το 50 και πίσω. Αλλά δεν αποκλείω κάτι. Εδώ νομίζω ότι ακούμε και οι πέντε εντελώς διαφορετικά πράγματα και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Έχουμε δηλαδή άλλες βάσεις ο καθένας στη μουσική. Εγώ απλά έχω λίγο μεγαλύτερες λόγω ηλικίας, ας πούμε, αυτό. Όχι βάσεις, ακούσματα, ναι. Έπαιξες και με το Σαββόπουλο, εσύ. Ναι. Τη συνεφούλα και αυτά. Με το αντί... Αυτό πρέπει να βάλεις. Some delights run about me, dizzy, those principles, and I love digital fang. Getting filled up. Flash and fast and traffic lights, sunny day exercise. Looking for that innocent prize, watch your mind satisfy. Fang. Getting filled up. What's up, I'm using actively, happily, family, celebration. Isolation.